Την διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη απασχόλησε πολύ έντονα η διαμόρφωση μια κοινή κουλτούρα, ευρωπαϊκή κουλτούρα, ανάμεσα στου νέου. Κύριε Κουτσόφτα, θεωρείτε ότι η εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, ή μάλλον η καλύτερα η βελτιστοποίηση τη Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίω μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση και με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελλάδα έχουμε αποφασίσει, αποφασίσει την αναβάθμιση ε, της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με σκοπό ε, να προωθήσουμε τρεις σημαντικού πυλώνες και να δώσουμε την ευκαιρία στους νέους να τη χρησιμοποιήσουν. Είναι η κινητικότητα, είναι οι υπηρεσίες εκπαίδευση που μπορούν να λαμβάνουν αλλά και ψυχαγωγία. Και το, το πιο σημαντικό θα, που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι έχει αποφασιστεί και η ε, αναδιαμόρφωση ω προ την έκδοση, δηλαδή έχουμε απαγορεύσει το πλαστικό, θα γίνεται με digital ε, μορφή και είναι κάτι το οποίο μα εξελίσσει και ω οργανισμό αλλά και του νέου τη Κύπρου να λαμβάνουν μια κάρτα με ε, πλούσια προνόμια και παροχές. Με σκοπό να του είναι και χρήσιμη, αλλά ταυτόχρονα να συμβαδίζει και με την προσπάθεια που γίνεται όσον αφορά τον τρόπο έκδοση τη, που θα σταματήσουμε πλέον να το παρέχουμε αυτό. Η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι στην Κύπρο δεν γνωρίζουμε καλά για την Ευρωπαϊκή Καρτανέων. Και ω φοιτητή είχα αντιληφθεί ότι δεν ήταν κάτι που ήταν ευρέω γνωστό. Τι ενέργειε γίνονται για να εφαρμοστεί σε πρακτικά αυτή η Ευρωπαϊκή Καρτανέων, δηλαδή να την, έχουμε, να την έχουν όλοι οι Κύπροι φοιτητές. Έχουμε ανοίξει ένα κανάλι επικοινωνία με όλα τα πανεπιστήμια, τα οποία ε, έχουν ζητήσει να αναλάβουμε αυτή τη διαδικασία και ε, μέσω και της προεργασίας που γίνεται από εμάς. Ε, να παρεύουμε στα πανεπιστήμια ώστε να ενημερώσουμε όλους τους φοιτητέ ε, με σκοπό ε, να τους δώσουμε το δικαίωμα να την χρησιμοποιήσουν. Αυτό που προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε είναι τον λόγο για να την χρησιμοποιήσουν και έχουμε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία ε, και με την νέα σεζόν, ε, την φοιτητική θα έλεγα. Ε, να ενημερώσουμε τα πανεπιστήμια στους χώρους σπουδών των ίδιων των φοιτητών ε, με διάφορες εκδηλώσεις, ούτως ώστε να ενημερωθούν. Μιλήσατε Μιλώς. για λόγους. Ποιοι είναι αυτή η λογική, είναι αυτά τα κίνητρα της συντομία. Τ τα, η λόγη και τα κίνητρα είναι ε, η κινητικότητα, δηλαδή θα μπορούν να χρησιμοποιούν μεταφορικά μέσα του κράτου, είναι υπηρεσίε που αφορούν προγράμματα του οργανισμού, δηλαδή που μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε για σύμβουλου σπουδών, είτε μέσα από τα ψυχογενικά μα προγράμματα, είτε διάφορα άλλα εργαστήρια του οργανισμού ή σεμινάρια ή εκδηλώσει του οργανισμού που θα μπορούν να ενημερώνονται μέσα από αυτή την ψηφιακή μορφή που θα έχουν την κάρτα, μέσα από τι δικέ μα σελίδε. Αλλά ταυτόχρονα και υπηρεσίε ψυχαγωγία. Ε, καθώς υπάρχουν, υπάρχει συμφωνία ε, και με το ΘΟΚ ε, είτε για εκπτώσει ε, προς τους νέους που μπορούν να, α, συμ, να παρακολουθήσουν ε, διάφορες ε, παραστάσεις αλλά και άλλα πολλά τα οποία είναι που εξέλιξη και τα χειριζόμαστε ούτως ώστε να προετοιμαστούμε με, την, με, την ε, με το νέο έτος ε, να τα προωθήσουμε στους νέους. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουτσόφτου. Ευχαριστώ καλά. πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε με...